κάποια μικρά παραδείγματα πολύ επιτυχημένων εταιριών, publishers που προσφέρουν ψηφιακά προϊόντα, συνήθως software programs και trainings, που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο, είναι το Digistore 24, Share a Sale, το Shopify, πάρα πολύ γνωστό για να κάνουμε e-commerce σελίδες, e-shops, το Warrior Plus, το Bluehost που έχει να κάνει με hosting ιστοσελίδων, Binance που έχει να κάνει με κρυπτονομίσματα, το Coinbase που έχει να κάνει με κρυπτονομίσματα, πάλι το ClickBank που είναι μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, marketplace, το Udemy που έχει να κάνει με μαθήματα κυρίως, εκπαίδευση, το ClickFunnels που έχει να κάνει με funnels, όπως είναι το GI Marketing System δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε funnels, αγωγούς πωλήσεων κτλ. Πασίγνωστες πολύ επιτυχημένες στο είδος τους εταιρείες που κάνουν affiliate marketing είναι η Airbnb, έχει ξενοδοχεία, δωμάτια, στούντιο κτλ. Χωρίς να διαθέτει κανένα από αυτά, προωθεί μάλλον, ξενοδοχεία άλλων δηλαδή, χωρίς να, η ίδια εταιρεία να έχει ούτε ένα ξενοδοχείο στην κατοχή της. Το Amazon που προσφέρει προμήθειες στους affiliates, βέβαια χαμηλές προμήθειες, 5 με 18% γιατί έχει να κάνει με φυσικά προϊόντα και εκεί τα κόστη, μάλλον τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα για μια επιχείρηση. Το eBay επίσης. Το AliExpress που είναι μια τεράστια πλατφόρμα, ένα e-commerce store κινέζικο με έδρα στην Κίνα, το Walmart που είναι κάτι αντίστοιχο του AliExpress και είναι στην Αμερική, με έδρα την Αμερική, hotels.com πάλι δεν διαθέτουν κανένα ξενοδοχείο, allkeyshop.com το οποίο έχει να κάνει με ψηφιακά κλειδιά για gamers, για ανθρώπους που παίζουν παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, το delivery.gr, το γνωστό μας eFood, το οποίο δεν διαθέτει κανένα εστιατόριο, αλλά είναι ένα directory, ένας κατάλογος και μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να παραγγείλει φαγητό, οπουδήποτε και αν είναι. Το Uber, το οποίο δεν διαθέτει κανένα ταξί. Το bestprice.gr. Το Scrooge, που πάλι και αυτά είναι κατάλογοι, ας το πούμε έτσι. Το booking.com, που πάλι να έχει να κάνει με ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες κτλ. Καμιά δεν διαθέτει τα brands, δεν διαθέτει τις εγκαταστάσεις, μονάδες παραγωγής, δεν συμμετέχει στη διανομή ή παραγωγή των προϊόντων αυτών, ούτε είναι στην κυριότητά τους. Ωστόσο, απολαμβάνουν τεράστια και αυξανόμενα συνεχώς κέρδη.